Πρέπει να πέσουν οι φόροι, πρέπει να πέσουν τα επιτόκια, τιμολόγια και τέτοια, δηλαδή ΦΠΑ και τέτοια που μας ανεβάζουν. Αντί να ανεβάσουμε, να πέσουν. Για να μπορεί να κινηθεί η αγορά. Άμα δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά, δεν γίνεται τίποτα. Και δικαιολογημένη αγανάκτηση των εμπόρων, οι οποίοι δηλώνουν ότι κυβερνητικές υποσχέσεις για στήριξη των επιχειρήσεων και των καταστημάτων τους έμειναν μόνο στα λόγια. Τα κέντρα αποφάσεων και τα πολυκαταστήματα αποφάσισαν να διαγράψουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι μια μάχη που δίνονται πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους προσπαθούν να πετύχουν το σκοπό τους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει η κυβέρνηση αυτά που έταζε προεκλογικά να τα κάνει πράξη. Πού είναι το χαμηλό κόστος χρήματος, πού είναι τα ΕΣΠΑ, πού είναι τα ΤΕΜΠΕ? Υπάρχει μια κοροϊδία πάνω σε αυτό, γιατί λέγανε για το ΕΣΠΑ από πέρσι. Μετά είπανε και για δάνεια να δώσουν για να ξεχρεώσουν και κρατικά εκκρεμότητες, κρατικές εκκρεμότητες. Τίποτα δεν γίνεται από εκεί. Όπως τονίζουν, ούτε τα αναπτυξιακά προγράμματα ενεργοποιήθηκαν, ούτε διευκολύνθηκαν με παροχές δανείων από τις τράπεζες για την εξασφάλιση απαιτούμενης ρευστότητας. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει χρήματα από την επιστροφή του ΦΠΑ. Δεν επιτρέπεται να παίρνουν χρήματα με 2% και να τα δίνουν με 20. Το χαμηλός κόστος χρήματος έχει εξαφανιστεί. Οι τράπεζες είναι όλο αδικημένες και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Κάθε μέρα τα λουκέτα είναι βουνό. Ενδιαφέρθηκε κανείς για εμάς? Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που έζησαν τον εφιάλτη μας το 2010. Και για να προφυλάξουν τους εργαζόμενους και τους εαυτούς τους, επέλεξαν την υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Η διαδικασία που εισήχθη στο νέο πτωχευτικό κώδικα δίνει τη δυνατότητα σε ένα νομικό πρόσωπο ή μια εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα να έλθει σε νόηση μαζί τους και να υποβάλει μια πρόταση για τη ρύθμιση των οφειλών της χωρίς να κινδυνεύει με κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Όσο πάμε και πάμε κάτω. Για να υπαχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί προσωπικό πάνω από 20 άτομα. Μέσα στην εταιρεία δίνεται ένα χρονικό περιθώριο για να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες, χωρίς συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μπορεί να γίνει κατάσχεση.